Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog. Είναι Πέμπτη σήμερα. Τσικνοπέμπτη τώρα που το λέω. Και ετοιμάζομαι, είναι 7.30 ώρα. Ετοιμάζομαι μπας και για μία φορά δεν αργήσει ο Μιχάλης στη δουλειά. Έχουμε ξυπνήσει όλοι από τις 5.30. Γιατί ο Άρης αποφάσισε πως είναι μια καλή ώρα να ξυπνήσει αυτή. Τα παιδιά σήμερα έχουν και πάρτι στα σχολεία και ντύνονται. Χρησιμοποιώ τελευταία αυτό από πιβίτα με το βούτυρο κακάο. Και μου αρέσει, έχω να σας πω. Εγώ ξέρετε πόσο αγαπώ το Lanolips, το οποίο αξίζει τη διαφορά τιμής στην ποιότητα και στην ποσότητα που έχει, γιατί δεν τελειώνει με τίποτα, αλλά είναι και αυτό πολύ καλό. Λοιπόν, συνήθως χρησιμοποιώ αυτήν καθημερινά. Χρησιμοποιώ τη CC από IT καθημερινά, η οποία έχει και SPF 50, βλέπετε την έχω τελειώσει. Θέλω να την αγοράσω ξανά. Αν έχετε και άλλες προτάσεις για CC που να έχουν πάρα πολύ καλή κάλυψη, πείτε μου. Κάτι. Θυμάμαι ότι η κουβάρα μου Κλεοπάτρα έδειχνε κάτι. Και δεν θυμάμαι πια και θα τη στείλω μήνυμα. Αλλά χθες, προχθές, ξαναγόρασα αυτό. Επειδή σας το είπα σε ένα βίντεο πρόσφατα. Και το θυμήθηκα ουσιαστικά. Και λέω δεν το ξαναπαίρνεις. Είναι της Κατρίς το Liquid Coverage. Το οποίο μου αρέσει πολύ. Εγώ είμαι στο 0-10. Ή στο 0-01. Μου αρέσουν και τα δύο. Σαν αποχρώσεις. Και λέω, αφού το πήρες, το ανοίγω πάντα το foundation στο χέρι μου, στην παλέτα μου, οπουδήποτε, για να δουλέψουν ωραίες σιλικόνες που έχουν μέσα τα περισσότερα. Έχει πολύ ωραία κάλυψη. Και έχει και ωραίο φινίρισμα. Εδώ λοιπόν που έχω έρθει τώρα, δεν έχω πια καλό φως για το μακιγιάζ μου και ευτυχώς που ξέρω τα προϊόντα μου καλά και ξέρω πως θα βγει. Γιατί αλλιώς ποιος ξέρει πως θα έβγαινα κάθε πρωί. Γενικά δεν μπορώ που ακουμπάνε τον ντρόπερ στο πρόσωπό τους αυτά τα προϊόντα. Μπορώ να τρελαθώ με αυτό. Γι' αυτό είναι το ντρόπερ, παιδιά. Για να μην το ακουμπάμε πουθενά. Κονσίλερ της Κατρίς πάλι, αλλά αυτός όσο έχω πει δεν μου πολύ αρέσει, απλά θέλω να τελειώσει. Είναι το True Skin. Δεν ξέρω γιατί, δεν με έχει ενθουσιάσει αυτό το κονσίλερ. Ενώ αυτό το κονσίλερ το αντίστοιχο είναι τέλειο. Αυτό θέλει καταρχάς λίγο να μείνει πριν το απλώσεις. Το παιδί μας είναι λίγο σε μία έξαλλη κατάσταση αυτό το καιρό. Εγώ έχω μπει επίσης σε μία πολύ στρεσογόνα φάση σε αυτή τη ζωή, αλλά το διαχειρίζομαι. Ήθελα να σας πω και για το κανάλι, γιατί γενικά τελευταία τα βίντεο πάνε πολύ καλά και το σκεφτόμουν, το είχα στο μυαλό μου το κανάλι αυτές τις μέρες και σκεφτόμουν αν γενικά όταν βλέπετε βίντεο θέλετε να τα βλέπετε συγκεκριμένη μέρα ή βασικά αν σας αρέσει να ανεβάζουν οι vloggers που παρακολουθείτε συγκεκριμένη μέρα, δηλαδή να ξέρετε ότι την Τρίτη ανεβάζει Σότη, την Τετάρτη ανεβάζει Κατερίνα, την Πέμπτη ανεβάζει η Ελένη. Σας αρέσει γενικά το πρόγραμμα αυτού του τύπου. Το έχω έτσι περιέργεια. Ο Μιχάλης ταυτόχρονα μέσα είναι στα όρια του, γιατί ο Άρης τον έχει ξυπνήσει από τις 5.30. Από το καλοκαίρι και μετά ο Άρης ξυπνάει κάθε βράδυ και ψάχνει τον Μιχάλη. Μόλις πάει κοντά του, τέλος, κοιμάται. Οπότε και ο Μιχάλης ξεμένει από μία ώρα και μετά εκεί. Το οποίο θα μου πεις τι πειράζει. Πειράζει γιατί κοιμάται σαν σίγμα τελικό, ξυπνάει και έχει κουραστεί και σωματικά και σκεφτόμαστε να αλλάξουμε το κρεβάτι.
κάτι. Έτσι που λέτε με τον αρουλί, περνάμε... Οπα. Περνάμε δύσκολη φάση όλοι μαζί, οικογενειακώς. Κυρίως ο Μιχάλης που ξυπνάει μαζί του, γιατί ζητάει το Μιχάλη. Όχι εμένα. Ούτε θυμήθηκα τη Σάλτρη τώρα εγώ. Ήρθα στο μαγαζί, είμαι ήδη ένα τρίωρο εδώ, γίνεται ο κακός χαμός και ήθελα να σας ρωτήσω τη γνώμη σας. Μέχρι τώρα έχετε δει και στα βίντεο που συσκευάζω παραγγελίες ότι τα ρουχαλάκια τα κάνω έτσι καραμελίτσες σε ύφασμα. Αλλά έχω πάρει αυτές εδώ τις σακούλες, οι οποίες μου αρέσουν πολύ και έλεγα μήπως τα έβαζα εδώ τα ρούχα. Σας αρέσει σαν συσκευασία να είναι εκεί τα ρούχα αντί για την καραμέλα? Πείτε έτσι μια γνώμη. Είναι πια 8 η ώρα και ετοιμάζομαι γιατί θα πάω για φαγητό με μία φίλη. Έχω στο μυαλό μου μία εικόνα του τι θέλω να φορέσω, οπότε επειδή θα είναι πολύ ήσυχο και σε διχρωμία, σχεδόν ασπρόμαυρο, θα είναι ιβουάρ μαύρο, είπα να κρατήσω ήσυχο και το μακιγιάζ, και επειδή θα πάμε για φαγητό έτσι κι αλλιώς πάντα όταν πηγαίνω για φαγητό δεν βάζω ποτέ έντονο κραγιόν γιατί θα φύγει έτσι κι αλλιώς με το φέι, καταλάβατε? Οπότε αν παίξω με γλώσσα θα κάνω μάλλον κανένα smoky liner στα μάτια. Προς το παρόν θα στεγνώσω τα μαλλιά μου και θα τα ισιώσω όσο μπορώ. Γιατί μου αρέσει το κάρε πιο ίσιο, να σας πω την αλήθεια. Δεν έχω δοκιμάσει να τα αφήσω φυσικά από όταν τα έκοψα. Θα το δω και αυτό. Είδατε, κάνετε και εσείς μπαλίτσα τις τρίχες για να τις πετάξετε από τη βούρτσα σας. Οπότε πάω να κάνω μαλλί και επιστρέφω για μακιγιάζ. Είμαι έτοιμη. Το μαλλί, κοιτάξτε εδώ τώρα, έσπασε από το τσιμπιδάκι αυτό που έβαλα για να το κρατήσει, που και καλά αυτά δεν σπάνε. Τα μαλλιά. Και δείτε. Ο Άρης φυσικά είναι εδώ. Εδώ κάτω. Εγώ ετοιμάζομαι να γυρίσω TikTok πριν φύγω και να φύγω τρέχοντας. Έτσι και μην κάνεις κοιλιές. Θα προσπαθήσω. Σου άρεσε η πίτσα? Πες την ειλικρινή σου άποψη. Είναι πολύ ωραία. Το πιο stiff είναι πολύ ωραία που έχω ακούσει ποτέ. Μυρτώ, πώς νιώθεις που θα φύγεις? Πάρα πολύ ωραία. Ανυπομονώ. Πώς νιώθεις που είναι η πρώτη σου εμφάνιση σε vlog και θα φύγεις και δεν θα ξαναεμφανιστείς? Αυτό ήταν που θα πέσεις στον δρόμο, θα την πατήσουν τα ταξί. Λοιπόν, θυμάστε που σας έλεγα ότι έχω μία προβληματική κουμπάρα από όλες. Όλες δηλαδή με κάποιο τρόπο είναι. Αλλά αυτή που δεν βγαίνει στα social είναι αυτή που αναγκάστηκα και έβγαλα το μωρό με τέτοιο στο Instagram, με θολούρα. Αυτά που κοροϊδεύουμε. Ντρέπεται. Έχει νεκροφόρα μου. Γεια. Καλημέρα. Είναι Παρασκευή σήμερα. Το μεγάλο μου παιδάκι δεν έχει σχολείο, έχει διακοπές από σήμερα. Ο μικρός είναι στο σχολείο, οπότε είμαστε ήρεμοι και θα πάμε ένα ραντεβού οι δυο μας, γιατί μου ζήτησε να πάμε να φάμε κρέπες μαζί και μετά θα πάμε να πάρουμε τον μικρό. Και ήθελα να κάνω κάτι με τα δύο αγόρια, δεν ξέρω τι. Θα δούμε. Ίσως τους πάω καμιά βόλτα, καμιά παιδική χαρά. Θα δείξει. Στο τέλος αυτό το βίντεο θα είναι Get ready with me κάθε μέρα της εβδομάδας. Sorry, τώρα σας κούνησα πολύ. Ετοιμάζομαι να πάω στο μαγαζί. Ήρθε και η παραγγελία μου από Simplicity Jewelry
Έχω ξαναπαραγγείλει ένα σετ με κολιέ από εκείνους και μου άρεσε πολύ και αυτή τη φορά παράγγειλα σκουλαρίκια. Φοράω το ένα ζευγάρι τώρα, δεν πολύ φαίνεται. Μισό, αν μπω ίσως. Έτσι, θα δείτε και την παριά μου που δεν έχει αποτριχωθεί ποτέ, αλλά και το σκουλαρίκι. Τα άλλα σκουλαρίκια είναι αυτά. Εδώ και καιρό δεν φορούσα σκουλαρίκια, επειδή, δεν ξέρω, απλά το ξέχναγα. Και δεν είχα και σκουλαρίκι που να μ' αρέσει τελευταία. Πήρα και ένα σετ κρυκάκια μισό, αυτό εδώ, και αυτά εδώ τα κρουασάν. Και πήρα και αυτό, το οποίο είναι αυτό το viral κρουασάν δαχτυλίδι. Γενικά μου αρέσουν τα δαχτυλίδια, φοράω πολύ δαχτυλίδια, το ξέρετε, και προσπαθώ να αποτινάξω από πάνω μου το κομμάτι του OCD μου που έχει να κάνει με το να φοράω συνέχεια το ίδιο πράγμα και πως αν βγάλω αυτό το δαχτυλίδι είναι σαν να το προδίδω. Γι' αυτό δεν βγάζω ποτέ το μονόπετρο και το δαχτυλίδι του Φρανκ που είναι αυτό. Δεν τα βγάζω ποτέ. Απ' την άλλη φοράω τη βέρα μου, δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα, εδώ. Και εδώ τελευταία φορούσα αυτό που είναι η βέρα της γιαγιάς μου. Το βλέπετε. Το φορούσα εδώ. Μαζί με άλλο ένα δαχτυλίδι που μου είχε πάρει δώρο ο Μιχάλης. Αλλά είπα, okay, μπορείς να φορέσεις ένα άσχετο δαχτυλίδι μία φορά. Ξέρω ότι ακούγεται πολύ χαζό σε κάποιους, αλλά είναι κάτι που με περιορίζει αρκετά, όχι στα δαχτυλίδια. Αυτό είναι... δεν είναι μείζον θέμα, ας πούμε. Γενικά, σε διάφορα πράγματα. Γι' αυτό και θα παρατηρήσετε, ας πούμε, ότι η παλέτα των ρούχων μου δεν αλλάζει. Δεν μπορώ εύκολα να αλλάξω παλέτα ρούχων. Δηλαδή, το ότι πήγα από τα μαύρα στα μπέζ ήταν πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα για μένα. Ως τότε φόραγα μαύρο, γκρι, άσπρο, κόκκινο. Και το ότι ενέταξα μπέζ καφέ στη ντουλάπα μου ήταν σοκαριστικό. Αλλά μετά έμεινα εκεί. Δεν μπορούσα μετά να γυρίσω πίσω. Τώρα, ας πούμε, γυρνάω σιγά σιγά πίσω στο μαύρο που μου αρέσει. Τέλος πάντων, εσείς δεν θα πληρωθείτε 50 ευρώ για να τα ακούτε αυτά, οπότε δεν χρειάζεται να σας πρίζω με αυτό. Ετοιμαζόμαστε να πάμε που λέτε στο μαγαζί για να πάει και ο Άρης λίγο στη μαμά μου, να μπορέσω εγώ να κάνω τις παραγγελίες του Άρφη και ο Μιχάλης θέλει να μείνει πίσω γιατί έχει να γυρίσει ένα βίντεο για εσπρεσιέρες. Δηλαδή νομίζω ότι θα γυρίσει κάτι για τις διαφορές αυτόματης, ημιαυτόματης, κάψουλες. Νομίζω ότι θα κάνει αυτό για το review. Για όσους είστε καινούργιοι στο κανάλι, λοιπόν, ο Μιχάλης έχει ένα κανάλι στο YouTube, αλλά έχει και ένα site, το review.gr. Θα σας βάλω και το link, στο οποίο μιλάει για συσκευές. Έχει και μια δυναμία στις συσκευές σπιτιού, η αλήθεια είναι. Ναι, οπότε θέλει να μείνει ήσυχος εδώ, γιατί καταλαβαίνετε ότι με τον Άρη αποκλείεται στην κουζίνα να στήσεις φώτα, κάμερες και τα λοιπά για να γυρίσεις βίντεο. Ο Μιχάλης είναι και αρκετά της λεπτομέρειας και τελειομανής, ειδικά στα βίντεο. Μπορεί να γυρίσει ένα βίντεο 4 φορές, ξέρω εγώ, γιατί ο φωτισμός κάτι. Δεν σαν εμένα, που απλά στείλω μια κάμερα και ό,τι γίνει έγινε. Θα μου πεις, μάθε λίγο από το σύζυγό σου, μπας και γίνεις vlogger περιοπής. Αλλά δεν μπορώ. Έχω τόσο
τόσα άλλα που με περιορίζουν που δεν με ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, ακούστε, στο blog της Ρώμης έγινε ένα σχόλιο για το ότι πλαταγίζω τα χείλη μου. Γιατί προφανώς το 2023 ακόμα θεωρούμε πως μπορούμε να έχουμε άποψη για το πως είναι ο άλλος. Δηλαδή, όχι για κάτι που κάνει σε σχέση με εμάς, όχι για τη συμπεριφορά του, όχι για το τι πρεσβεύει, όχι για το τι πιστεύει, όχι για το τι επικοινωνεί, αλλά για το πως είναι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε το ότι με ενοχλεί ιδιαίτερος αυτό. Και με ενοχλεί γιατί έχω περάσει πάρα πολύ καταπιεστικά τα προηγούμενα χρόνια, προσπαθώντας να κάνω πράγματα για να αλλάξω τον εαυτό μου, μη και ενοχλήσω κάποιον άλλον. Και έχω να σας πω ότι επιτέλους πια στα 31 θα πω τώρα, μη μιλήσει καμία, είμαι περήφανη για μένα που έχω σπάσει αυτό το τραύμα μέσα μου και που αντιλαμβάνομαι ότι το πρόβλημα δεν το έχω εγώ και να πρέπει να αλλάξω, αλλά το έχει αυτός που περιμένει και πιστεύει ότι μπορεί να σχολιάσει κάτι τέτοιο. Μπορείς να σχολιάσεις την ποιότητα των βίντεο, μπορείς να σχολιάσεις αυτά τα οποία λέω, αυτά τα οποία σου επικοινωνώ, δεν μπορείς να σχολιάσεις άλλους ανθρώπους, παιδιά. Δεν μπορείς να μου πεις, χάσε λίγα κιλά για να σε βλέπω. Δεν μπορείς να μου πεις, πήγαινε κάνε πλαστική στη μύτη σου, επιτέλους. Δεν μπορείς να μου πεις, μήλα αλλιώς, μάσα αλλιώς. Δηλαδή, μπορείτε να διανοηθείτε πόσο καταπιεστικό είναι για έναν άλλον άνθρωπο να αλλάξει τον τρόπο που μιλάει. Μπορείτε να φανταστείτε τον εαυτό σας να προσπαθείτε να μιλήσετε αλλιώς. Προφανώς με τριγκάρει αυτό το θέμα, διανόητα. Παλαιότερα, να ξέρετε, γίνονταν συνέχεια σχόλια και ακόμα γίνονται σχόλια για το ότι πειράζω πολύ τα μαλλιά μου. Και προσπαθούσα να μην το κάνω στα βίντεο, ακριβώς επειδή το σχολίαζε ο κόσμος. Ξέρετε που κατέληξε το να προσπαθώ να μην πειράζω τα μαλλιά μου? Επανήλθε η ένταση στη γνάθο που είχα τόσα χρόνια και πίεζα τα δόντια μου και τη γνάθο μου με σκοπό να σταματήσω όλα αυτά μικρά πράγματα που μπορώ να κάνω και ενοχλούν τους άλλους. Αν δεν μου πληρώσει στο γναφοχειρουργό να μου φτιάξει τη γνάθο, δεν είμαι διατεθειμένη να αλλάξω τίποτα από το πώς είμαι. Καταλαβαίνετε τώρα, το λέω με μία δόση χιούμορ, αλλά είναι σοβαρό. Κατανοώ ότι μπορεί να σε ενοχλεί αδιανόητα το πώς μιλάω, η άρθρωσή μου, το πώς κοιτάω, το ότι πειράζω τα μαλλιά μου, εννοείται όλα μπορεί να σε ενοχλούν. Πήγαινε παρακεί. Όσο δεν κάνω κάτι που να ενοχλεί εσένα σαν άνθρωπο, δεν με ενδιαφέρει να το ακούσω κιόλας. Δηλαδή, ασχολούμαστε με τέτοιες... Και δεν ασχολούμαστε, ρε παιδιά, με άλλα σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, βγαίνει κόσμος στο ίντερνετ, λέει επικίνδυνα πράγματα, δείχνει ηλιθιότητες και δεν σχολιάζει κανένας τίποτα και θα σχολιάσουμε στην άλλη γιατί κουνάει τα δάχτυλά της, ξέρω εγώ. That's it, τελείωσε αυτό το rant, δεν θα συνεχιστεί άλλο. Τι θέλω να κάνω, θα βάλω μόνο μάσκαρα. Μπορούμε να ξανασυζητήσουμε το ότι θέλω να κάνω φίλες στα χείλη και φοβάμαι. Δεν φοβάμαι τις παρενέργειες, γιατί θα πάω σε γιατρό προφανώς, δεν θα πάω όπου να είναι. Αλλά φοβάμαι μη βγω, καταλάβατε. Αυτά που δεν θέλουμε, τέλος πάντων. Αγάπα τα χείλια σου, σωτηρία, όπως είναι. Αυτό το μαζεύω. Αυτό που λέτε είναι από Jouer. Είναι αυτό εδώ και είναι ένα lip balm. Πώς το λέει, essential lip enhancer. Conditioning lip treatment. Το οποίο δίνει μια πάρα πολύ όμορφη λάμψη. Το βλέπετε, έχω βάλει περίγραμμα από Ace Botte, ήταν σε κάποιο Boxycharm νομίζω αυτό.
και είναι ένα, θα έλεγε κάποιος nude, αλλά σε μένα είναι καρακαφέ, βλέπετε. Ναι, βάζω αυτό το περίγραμμα και βάζω τα balm. Δεν έχει χρώμα το balm, αλλά είναι λες και έχει όταν έχεις βάλει το περίγραμμα. Πολύ μ' αρέσει. Αυτά, είμαι έτοιμη. Έχω βάλει skinny jeans. Όλες οι Gen Z μη με αποκληρώσετε τώρα, μη με αφορήσετε. Αλλά θα βάλω την αρβίλα από πάνω. Και με το άλλο δεν μπορούσα να βάλω αρβίλα από πάνω. Θα μου πεις τώρα, βάλω την αρβίλα από μέσα από το φαρδί. Είμαι 32 χρονών. Θέλω λίγο να με καταλάβετε. Δεν μπορώ. Θα το πετάξω το skinny jean. Το έχω πετάξει το ένα. Το έχω δωρήσει βασικά, δεν το πετάξα. Αλλά αυτό ακόμα με βολεύει. Εν τω μεταξύ μου σμιλεύει ωραία το σώμα. Μου πάει νομίζω. Τέλος πάντων. Ναι. Και από τέτοια είναι ο Τζότσο και έχω πάρα πολλές ιδέες και θέλω... Θα φάμε τώρα για να μου πεις αν σε φέρνω στα καλύτερα. Θα δείξω. Να μου πει τώρα δεν γράφει. Γράφει, αλλά δεν είναι μουράτα καταρχάς. Καλημέρα, είναι Πέμπτη. Τι μέρα είναι σήμερα? Πέμπτη, σήμερα. Ετοιμάζομαι, όπως βλέπετε, το μισό μου μακιγιάζ είναι έτοιμο. Και δεν είμαι σίγουρη αν θα βάλω κόκκινο κραγιόν. Αλλά επειδή θα βάλω ένα λίγο... θα βάλω μαρινιέρα, θα βάλω τέτοια. Δεν θέλω να είναι τελείως κλασικό. Θέλω να μαζέψω τα μαλλιά μου. Γιατί δεν έχω βρει ακόμα προϊόντα για μπούκλες που να μ' αρέσουν. Και εκτός ότι δεν κάνουν σωστές μπούκλες στα μαλλιά ακόμα... εντάξει, είναι και τα βλεπορημένα από βαφές, δεκαπάζ ιστορίες, αλλά φαίνονται και άλλουστα πολύ νωρίτερα. Οπότε θα τα μαζέψω πίσω, να βάλω και τα κοσμήματά μου και μάλλον θα βάλω μπάλμ, δεν θα βάλω κραγιόν. Ετοιμάστηκα, δεν ξέρω πώς σας φαίνομαι. Μισό. Γυρνούσα τώρα ένα TikTok. Μισό. Και κρατάω σήμερα μία vintage τσάντα της μαμάς μου, η οποία είναι πάνω από 40 χρονών, την οποία δεν έχω κρατήσει ποτέ, γιατί ποτέ δεν μου τέριαζε με αυτά που φοράω, αλλά σήμερα μου έκανε λίγο cool. Είναι ψαθή μεν, αλλά είναι μαύρη. Και δεν ξέρω, μου έδωσε κάτι στο look. Πείτε μου αν σας αρέσει. Καλημέρα, είναι καθαρά Δευτέρα σήμερα. Πέρασα το χειρότερο Σαββατοκύριακο που έχω περάσει τον τελευταίο καιρό. Χθες το βράδυ το μικρό μου θαυματάκι αποφάσισε να ξεράσει όλο το δωμάτιο επειδή έβηχε. Που σημαίνει ότι 5.30 το πρωί μαζεύομαι. Πήχτω γάλα από παντού. Συγγνώμη, σας ταξίδεψα, σας αηδίασα, ελπίζω να μην τρώγατε. Παιδιά... Δεν ξέρω. Αυτές τις μέρες νιώθω άρρωστη, έχω πονόλαιμο, πονοκέφαλο, όλα αυτά τα ωραία. Αλλά δεν πτωούμαστε. Θα σας πάω στην κουζίνα να δείτε. Σταμάτα και συγκρίνια. Φυσικά, 150 πλυντήρια, γιατί σας είπα. Και έχω φαγωθεί εδώ και πολύ καιρό να κάνω carrot cake. Μου στείλατε στο Instagram αρκετές συνταγές. Τα τυροκτάκια είναι σχεδόν έτοιμα. Και μία καλή φίλη μου έστειλε... μια συγκεκριμένη συνταγή, αυτή δοκίμασα τώρα με κάποιες πολύ μικρές προσθήκες δικές μου και θα σας την έχω από κάτω του carrot cake, θα δείτε αργότερα αν πέτυχε ή δεν πέτυχε, θα σας πούμε. Αυτά από μας και το πρωινό της καθαράς Δευτέρας. Γενικά δεν είμαστε άνθρωποι που μας αρέσουν τα σαρακοστιανά, οπότε τα αποφεύγουμε. Δεν θα πάμε κάπου να καθαροδευτεριάσουμε, ούτε να πετάξουμε ετό. Ναι, θα πάμε να δουλέψουμε. Εγώ δηλαδή στο άρφι, έχω και αρκετά κεριά να φτιάξω. Αυτά. Γέρνει λίγο σαν τον πύργο της πίζας, γιατί δεν έκανα level τα cake. Εντάξει. Αλλά περιμένουμε να κρυώσει
Προς το παρόν πρέπει να καθαρίσουμε όλο το χαμό της κουζίνας. Για να δοκιμάσουμε. Ήδη ανυπομονώ να κάνω ελληνικό καφέ για να φάω. Να σε κουρέψω κιόλας. Να σε χτενίζω την ώρα που θα το τρως για να νιώθεις πιο όλο το experience. Ποιο experience? Που έχεις στο κομματήριο. Α! Δεν το είπα αυτό. Στο κομματήριο που πηγαίνω, έχουν συνεργασία με μια κοπέλα και τους φτιάχνει carrot cake για τις πελάτες. Οπότε μας κερνάνε κάθε φορά carrot cake και την πρώτη φορά εγώ το έφαγα από, πώς το λένε, από ντροπή, γιατί λέω, δεν δοκιμάζω γενικά εύκολα καινούργια πράγματα, αλλά ντρέπομαι κιόλας να πω όχι. Και λέω, άντε, λέω, θα πάω τώρα μια-δυο μπουκές, μην νομίζουν ότι το άφησα ανέλειπτο οι άνθρωποι. Και ήταν ό,τι καλύτερο θα πάει, ξέρω εγώ. Και από τότε μου έμεινε ότι θέλω να φτιάξω carrot cake. Έτσι και έφτιαξα. Τρία χρόνια μετά. Τρία χρόνια όχι, μετά. Όχι, ρε, τώρα αρχίσαν να μας κερνάνε. Και στις τελευταίες δύο φορές έχω πάει. Έλα, καλό φαίνεται. Βασικά μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, από την ώρα που ψήνεται, ναι. Δεν είχαμε και τα απέσια λουκάνικα τα κυπριακά του Μιχάλη που βρωμάει όλος ο τόπος τώρα. Ψήνεται εδώ στο air fryer. Να σου πω κάτι. Δεν φαίνεται. Εσένα, επειδή είσαι Κύπριος, δεν σε σχολιάζει κανείς που λες αγγλικές λέξεις. Εντάξει, δεν είμαι και σαν την άλλη, στο Dragon's Den που είδα προχθές. Με το ritual. Που ήταν λες και ήταν Αγγλίδα, ξέρω εγώ, η βλάχα. Ντροπή, μπορεί να μας βλέπει η κοπέλα. Να σου πω κάτι. Αρχίζει να μιλάει ελληνικά, το ίδιο της είπαν. Εγώ την καταλαβαίνω. Άλλο να λες μερικές αγγλικές λέξεις και άλλο εσύ, να λες. Λέει, είναι πολύ πλούσια η ελληνική γλώσσα και δεν θα ήξερα ποια λέξη να χρησιμοποιήσω. Γι' αυτό είπα αγγλικά που είναι πιο εύκολο. Ναι, μπορεί να μην το έχει κάποιος άνθρωπος με τα ελληνικά, μπορεί να μην είναι καλός. Μπορεί επειδή στη δουλειά της συνέχεια ακούει τέτοια πράγματα ή βλέπει τέτοια πράγματα από ξένους επαγγελματίες, να τα έχει πάθει έτσι. Ναι, όχι. Δηλαδή, τι έπρεπε να πει, έχω κάτι προϊόντα για να κάνετε τελετουργικό μέσα στη... Όχι, άλλο να πει κάποιες λέξεις αυτή. Περίμενα γιατί όλος το έχω. Ναι. Οκ. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ναι. Κάτσε, περίμενε. Κάτσε, θέλει να βγάλει βίντεο ο Άριστος. Με τις μίξεις. Πώς θα σε βγάλουμε έτσι με τις μίξεις? Αυτό είναι ένα εμβόλυμο βίντεο για να... που ο Μιχάλης δεν ήξερε καν να σας αγγίξουμε τώρα. Ήρθα, μου άφησε μια... ενώ είμαι έτσι ανακλιντρωμένος στην καρέκλα του γραφείου, ήρθε και μου άφησε μια... μια κάμερα μόνο στο χέρι, ναι. Για να κλείσουμε αυτό το vlog, το οποίο μη ρωτήσεις πόσο καιρό τρέχει, πολύ. Πολύ, αλλά έχουν πέσει αρρώστιες όμως μετά. Για να καταλάβετε, ίωση, βλεφαρίτιδα στο ένα μάτι, έρπη, βλεφαρίτιδα στο άλλο μάτι. Δηλαδή, δεν είναι καλά τα πράγματα. Φωνία, τώρα επιστρέφει φωνή. Ναι. Γι' αυτό αυτό το vlog δεν έληξε νορμά. Ωραία. Τι. Οπότε είπα να χαιρετήσουμε για να το κλείσουμε για να μπορούσα να κάνω μοντάζ αύριο. Okay. Και να μην είναι ξαφνικά ένα πλάνο άσχετο που δεν χαιρετάει κανέναν άνθρωπο. Και θα ξεκινήσουμε νέο vlog από τη νέα εβδομάδα. Okay. Τι μέρες? Κυριακή. Σωστά. Ναι. Και θα έχουμε και στα σκαριά ένα βίντεο μαζί. Τι? Ένα βίντεο μαζί. Τι βίντεο μαζί? Θα βρούμε μια θεματική για να κάνουμε ένα βίντεο μαζί. Πείτε μας αν έχετε και κάποια ιδέα και θέλετε να δείτε κάποιο talk μαζί. Μη μας πείτε πάλι πώς μένει ο γάμος ζωντανός μετά από κάποια χρόνια. Όχι τέτοια. Δηλαδή αυτό ανοίγεις και το Cosmopolitan του 2003 και το βλέπεις σαν άρθρο. Πείτε κάτι άλλο. Τι. Εντάξει. Ναι. Ναι. Μ' αρέσει πρώτα εσένα. Εντάξει, εγώ ήθελα να βάλω το βίντεο. Γεια σας. Σας δούμε σε επόμενο βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο. Να είστε όλοι καλά. Yeah. Φιλιά.